Ξεκινά ο Κώστας εδώ. Πρόσφατα θα είδατε το γραφείο που έφτιαξα για να μπορώ να δουλεύω. Ένα από τα κεντρικά χαρακτηριστικά αυτού του γραφείου, το οποίο και με ενθουσίασε, ήταν το φως. Αγόρασα μία λάμπα της Blitzwolf, η οποία μπαίνει ακριβώς πάνω από την οθόνη. Την αγόρασα με κύριο άξονα να μπορώ να κάνω τη δουλειά μου χωρίς να γεμίζω το χώρο με άσκοπο φως που να με χτυπάει στα μάτια και απλά να μπορώ να βλέπω τα γραπτά μου και το πληκτρολόγιο μου. Η αγορά της συγκεκριμένης έγινε από το Scrooge. Το πακέτο ήταν αρκετά όμορφο, τα πράγματα ήταν αρκετά καλά βολεμένα μέσα, δεν είχε κάτι ιδιαίτερο, ίσως είναι τα πιο απλά πακέτα που μπόρεσα να ανοίξω. Αλλά αυτό που ξεχώρισε το συγκεκριμένο προϊόν για να το διαλέξω ήταν αυτό το μικρό κοντρολεράκι που είχε στο πλάι, με το οποίο βάζεις δύο μπαταρίες και μπορείς να ελέγχεις ασύρματα την μπάρα. Υπάρχουν πιο φθηνές, με 15 με 20 ευρώ, οι οποίες απλά πατάς επάνω. Για μένα ήταν τρομερά βολικό να έχω κάτι στο πλάι, να μπορώ απλά να το πατάω κατευθείαν, ρε παιδί μου. Είναι τεράστια η ευκολία και γενικά γλιτώνω χρόνο και είναι πιο ωραίο για τα δικά μου γούστα. Η τιμή της ήταν κοντά στα 30 με 31 ευρώ, αν δεν κάνω λάθος. Νομίζω τόσο παίζει ακόμη στο Scrooge. Και μετά ξεφεύγαμε. Για να πάρεις κάτι αντίστοιχο, πήγαινες ή στην BenQ που ήταν 180 πλάς, αν θυμάμαι καλά, ή σε κάτι της Xiaomi, το οποίο πήγαινε ακόμα εκεί στα 80, 60, 70. Οπότε τυπικά η συγκεκριμένη λάμπα είναι η πιο απλή που μπόρεσα να βρω. Υπάρχουν τρεις βασικοί φωτισμοί, δεν μπόρεσα να τα πειράξω παραπάνω, αν και λέει ότι μπορείς να τα αποθηκεύσεις προφίλ ή οτιδήποτε, αλλά εγώ δεν μπόρεσα να το σετάρω τόσο εύκολα αυτό. Αλλά υπάρχουν τρία βασικά preset, θερμό, φυσικό και ψυχρό φως, και η ροδέλα αυξομειώνει την ένταση. Η αλήθεια είναι ότι το μόνο αρνητικό που θα μπορούσα να πω είναι ότι η ροδέλα δεν ανταποκρίνεται πάρα πολύ γρήγορα και άμεσα, απλά πρέπει να την χρησιμοποιείς συνέχεια πάνω κάτω να δεις που είσαι, να βρεις το ιδανικό φως. Αλλά σε γενικές γραμμές, από τη χρήση που το κάνω μέχρι τώρα, καθημερινή χρήση εργασίας, μπορώ να πω ότι είναι από τα πιο χρήσιμα προϊόντα που αγνοούσα ότι μπορεί να με βοηθήσει τόσο πολύ. Και για τα λεφτά του, αυτά τα 10 παραπάνω ευρώ νομίζω τα αξίζει να αγοράσεις με το κοντρολεράκι. Πραγματικά η ευκολία είναι τεράστια, γιατί είχα συζητήσεις σχετικές με φίλους που έχουν πάρει χωρίς, που απλά πατάς από το πλάι και ανάβει. Αν μπορείτε και διαθέτετε αυτά τα 30 ευρώ και ασχολείστε με εργασίες γραφείου, νομίζω ότι θα σας φανεί πάρα πολύ χρήσιμο. Σιγά σιγά θα σας αναλύσω και άλλα πραγματάκια, απλά θέλω λίγο το χρόνο μου, γιατί έχω ένα σοβαρό πρόβλημα υγείας το οποίο με πάει πάρα πολύ πίσω από όλα, οπότε προσπαθώ λίγο μέσα σε όλο αυτό να μπορέσω να βάλω και το κανάλι ως χόμπι ταυτόχρονα. Σας ευχαριστώ, θα τα πούμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας παιδιά!